Σήμερα έχουμε την ορκομοσία των αποφύτων του ΤΕΦΑ, του Τμήματος Αυτού Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο εδρεύει εδώ στα Τρίκαλα. Και έχουμε επίσης και αποφύτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του τμήματος. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια σημαντική ημέρα για τους αποφύτους, διότι για τους μεν είναι το πρώτο πτυχίο, για τους νέους είναι το δεύτερο, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι η βάση, θα έλεγε κανείς, το αποτέλεσμα των σπουδών τους, που βεβαίως τους δίνει τη δυνατότητα για μια επαγγελματική σταδιοδρομία ή και για κάτι καλύτερο. Μπορούν να ακολουθήσουν και ίσως ερευνητική σταδιοδρομία με ερευνητική δραστηριότητα, την οποία μπορούν να αναπτύξουν αργότερα με τα τεχνικά διπλώματα. Βεβαίως τα πράγματα δεν είναι πολύ ζωφερά για τη χώρα μας και αυτό έχει να κάνει και με τα πανεπιστήμια, τα οποία υποχρηματοδοτούνται. Υπάρχει επομένως γενικότερη κρίση. Υπάρχουν απόφοιτοι των πανεπιστημίων, οι οποίοι καταλήγουν να είναι άνεργοι. Θα πρέπει λοιπόν για το πανεπιστήμιο με την στροφή του προς την κοινωνία να φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχουν δυνατότητες για αυτούς τους αποφύτους. Από την άλλη μεριά θα πρέπει και η πολιτεία να φροντίζει έτσι ώστε η ανώτατη παιδεία να μην ακολουθεί την κρίση. Τα δε περιφερειακά πανεπιστήμια να τα φροντίζει καλύτερα και περισσότερο από τα κεντρικά. Σε αυτό το πλαίσιο που λέτε τώρα, για τα ΤΕΦΑ Τρικάλων ειδικότερα, γίνεται ένα μεγάλο έργο. Ένα κτίριο καινούριο. Αυτό το έργο απειλείται? Το έργο όχι. Το έργο συνεχίζει και θα ολοκληρωθεί σύντομα. Είναι μέσα στον προγραμματισμό που έχει γίνει για το ΤΕΦΑ. Το ΤΕΦΑ είναι ζωντανό τμήμα. Είναι τμήμα με παραγωγή έργου, ερευνητικού, εκπαιδευτικού, αναγνωρισμένο πανελλαδικά και διεθνώς. Επομένως, θα συνεχίσει την λειτουργία του. Το Πανεπιστήμιο θα το φροντίσει όπως θα φροντίσει όλα τα τμήματα.
Πολύ ωραία, μπράβο σας. Τμήμα ειδικότητας κλειστών χώρων. Αισθάνομαι ιδιαίτερη πάντα χαρά όταν βρίσκομαι σε ανάλογες τελετές αποφύτησης σπουδαστών από το ΤΕΦΑ Τρικάλων, το καλύτερο ΤΕΦΑ στην Ελλάδα, και πιστεύω να το λέω χωρίς καμία έπαρξη του πληθυσμού ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να πει το μυαλό σας. Το πιστεύω ακράδαντα ότι είχατε την τύχη να φοιτήσετε στο καλύτερο ΤΕΦΑ της χώρας. Σήμερα είναι ένας σταθμός για εσάς. Δεν είναι όμως ο τελικός σταθμός, γιατί η ζωή συνεχίζεται και θα υπάρξουν πολλοί ακόμα σταθμοί στη ζωή σας. Εύχομαι να είναι το ίδιο παραγωγική, όπως και αυτός ο σταθμός που τελειώνεται σήμερα. Εύχομαι σε εσάς υγεία, δύναμη, προοπτική. Και να ευχαριστήσω και τους γονείς σας, που πραγματικά πολλά προσφέρουν και πολλά προσέφεραν για να φτάσετε ως εδώ και σήμερα βλέπουν τους σκόπους τους να δικαιώνουν. Να είστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι καλά και πάντα το καλύτερο για όλους. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπρίτανη και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Αρχιτεκτονικού Θεσσαλίας, κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αγαπητοί συνάδελφοι, καθηγητές, μελητέ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φοιτητές, απόφοιτοι, άλλωστε η μέρα είναι δική σας σήμερα, και αγαπητοί γονείς. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια σημαντική στιγμή. Από εσάς έχουμε ήδη κάνει ένα περαιτέρω βήμα και ετοιμάζεται για κάτι καλύτερο ίσως ή περισσότερο. Μπορούν βέβαια να θα διαδρομήσουν επαγγελματικά, όπως και εσείς, οι πρωτοτέχοι, αλλά και οι ερευνητικοί, άρα μπορείτε να προχωρήσετε για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Θα μου πείτε όλα αυτά είναι τόσο σημαντικά σήμερα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, σε αυτή την κρίση που περνάμε, σε αυτή την κατάσταση η οποία δεν μπορεί να μας δίνει αισιοδοξία για το μέλλον. Θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Ανεξαρτήτως τι συμβαίνει σήμερα, και αυτό έχει να κάνει πρόβλημα δυστυχώς που υπάρχει με τους αποφύτους του Πανεπιστημίου μας και όλων των πανεπιστημίων της χώρας μας, είναι ότι μόλις πάρουν το πτυχίο, όταν τους ρωτάμε τι σκέφτεστε να κάνετε από εδώ και πέρα, είναι να πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την τάξη στην Ελλάδα. Και εμείς ως ακαδημαϊκοί άνθρωποι έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη. Άρα θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες πολλές, να πείσουμε αυτούς οι οποίοι τουλάχιστον έχουν ακόμα την εξουσία ότι η ανωτάτη παιδεία δεν μειώνεται. Θα πρέπει να την ενισχύσουμε. Ιδιαίτερα δε τα περιφερειακά πανεπιστήμια θα πρέπει να την κάνουν διαφορετικής μεταχείρισης από τα κεντρικά. Δεν έχει έρθει κανείς εδώ να δει, η Ισπανία έρχεται από τους ηθήλοντες να δει πώς γίνονται οι σπουδές στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλία γενικότερα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το αντιληφθούν όλοι αυτό το πράγμα και βεβαίως εμείς πρέπει να τους το δείξουμε. Επειδή όμως είναι και η μέρα γιορτή σήμερα, να μην λέμε έτσι αισιόδοξα μηνύματα. Εύχομαι να είστε καλά στην υγεία σας και σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστώ πολύ.
αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς που σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και τέλος αγαπητότατοι φοιτητές, απόφοιτοι πλέον και του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά τελειώσατε το καλύτερο ΤΕΦΑ της χώρας και ένα από τα καλύτερα τμήματα του Πανεπιστημίου μας. Ένα τμήμα το οποίο κρατάει, είναι ένα καλό παράδειγμα και κρατάει την επαρχία όρθια. Και μπορούν να βλέπουν, όπως είπε και ο Πρίτανης, οι θύνοντες στην Αθήνα και αλλού, ότι κάτι μπορεί να γίνει και εκτός του μεκανοπαιδίου. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι, και εδώ να τελειώσω, ότι το τμήμα δεν βγάζει γυμναστές, ούτε προπονητές. Βγάζει άτομα σκεπτόμενα. Και νομίζω ότι είστε σκεπτόμενα άτομα. Και εφόσον είστε σκεπτόμενα άτομα, να σκεφτείτε το εξής. Ότι για να έχετε αυτά που δεν έχετε, πρέπει να κάνετε αυτά που δεν κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Με την απόκτηση του πτυχή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ενώπιον του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχω την ακόλουθη διαβεβαίωση. Εξερχόμενος από το χώρο του σε όλους όσοι χρειάζονται τη βοήθειά μου στην κοινωνία και θα συμβάλλω συνεχώς στην ειρήνη και τη χριστότητα των ηθών με στόχο την αλήθεια και το δίκαιο και εξυψώνοντας τη ζωή μου ως πρότυπο αρετής κάτω από τη σκέπη της Σοφίας. Ενώπιον Αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχω την ακόλουθη διαβεβαίωση. Θα διάγω τη ζωή μου με τις αρχές της αρετής, της δικαιοσύνης και της τιμιότητας. Θα καταστήσω τον εαυτό μου πρότυπο, θα τηρώ στη ζωή μου με πίστη και ακρίβεια όσα διδάχτηκα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα τα μεταδίδω σε άλλους, ώστε να γίνω ωφέλιμο στην πολιτεία και στην κοινωνία. Προσέξτε να μην κρύβετε το ρυθμό σας.